Πρόεδρος Κέδε, καλή σας μέρα κύριε Παντούλη. Καλημέρα κύριε Λάμπη, σε εσάς και τον κύριο Βερίκιο. Να είστε καλά. Ακροατές βέβαια. Έχετε, ναι. Πότε συνεδριάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και το πρώτο θέμα ποιο είναι, το προσφυγικό? Βέβαια, τι θα είναι. Εκτάκτως, βεβαίως συνεδριάζουμε αύριο Παρασκευή 10.30. Το θέμα το μέγιστο, πέραν του προσφυγικού που είπε ο κύριος Βερίκιος, είναι και το οικονομικό. Να ξέρετε ότι βάσει του προϋπολογισμού του 2017 που κατετέθη, 5,5 εκατομμύρια περίπου θα εισπραχθούν από φόρους από την κεντρική κυβέρνηση, ενώ συγχρόνως, δεν ξέρω πού κατατίθενται, 220 εκατομμύρια μειώνουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι πρωτόγνωρο που συμβαίνει για τα ελληνικά δεδομένα. Όταν το εκατομμύρια ευρώ μειώνουμε συγκριτικά με το 2016 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, όταν η αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες και όταν η ποιότητα καθρεφτίζεται στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη, ανάλογα βεβαίως σε τις δυνατότητες. Άρα από πού κόβετε εσείς, από πού κόβετε, ποιος χάνει λεφτά, τα σχολεία, τα γυροκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, ποιος? Είναι σίγουρο ότι όταν κάποιος μειώνει 220 εκατομμύρια, πολλοί δήμοι που ούτως ή αλλιώς βρισκόντουσαν στα όρια τους πριν βάλουν δικέτο, θα έχουν τεράστια προβλήματα το 2017 και σίγουρα η ποιότητα των λειτουργιών θα αντανακλά όλα τα επίπεδα των κοινωνικών υπηρεσιών, είτε λέγεται ΚΑΠΗ, είτε λέγονται υπηρεσίες, μεθοδιακή σταθμή κλπ. Είναι επόμενο. Θα σας πω μάλιστα. Ναι. Θα σας πω μάλιστα ότι το 11,4% του ΑΕΠ στο μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης, ναι, διατίθεται στην αυτοδιοίκηση, εδώ μόλις το 2,3%, και όπως σας είπα μάλιστα ακόμα περισσότερο το μειώνουν, και αν αυτό έλεγε ότι έτσι θα αναπτυχθεί η χώρα τα 8 χρόνια που έχουν περάσει, δεν μαρτύρουν κάτι τέτοιο. Άρα εσείς... πάρει στραβό δρόμο. Ναι. Άρα... Έχουμε πάρει στραβό δρόμο συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Σωστά. Πείτε μου κάτι όμως. Εσείς τώρα τι θα πείτε, τι θα αποφασίσετε σε αυτή την συνεδρίαση που θα έχετε? Θα πείτε ναι ή θα... Όχι, τι να πούμε ναι. Δηλαδή να πούμε ναι ότι πρέπει να κλείσουν οι δήμοι. Υπάρχει άλλο μοντέλο πουθενά και δεν το ξέρουμε, με κλειστούς δήμους να λειτουργεί μια χώρα? Είναι σίγουρο ότι είναι σοβαρότατο το θέμα. Εμείς έχουμε αποστείλει ήδη επιστολές και στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Σκουρλέτη, τον νέο Υπουργό Εσωτερικών. Θα κάνουμε αύριο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που θα ληφθούν αποφάσεις και βέβαια υπάρχει το τακτικό συνέδριο 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, που πιστεύω προσωπικά ότι θα είναι ένα συνέδριο με ιστορική διαδικασία, δηλαδή θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις γυρίζοντας την σελίδα του παρελθόντος. Γιατί ξέρετε, πιστεύουμε ότι όταν ο τόπος δεν αποφασίζει για τον τόπο του, τότε υπάρχει η κρίση και η παρακμή εδώ σήμερα. Στο προσφυγικό τι θα πείτε? Για το προσφυγικό τι θα πείτε? Για το προσφυγικό είναι σαφές ότι είναι συνάνθρωποι μας. Έχουν δώσει πολλά, εάν θέλετε, οι δήμοι πάνω σε αυτό. Όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ετοιμαστεί η χώρα με έναν εθνικό σχεδιασμό που ακόμα δεν τον έχει. Αυτό που λειτουργούν είναι η ΜΚΟ και τίποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς, όπως ακριβώς και οι νησιωτικοί δήμοι, αλλά και οι δήμοι που έχουν κέντρα φιλοξενίας, κάνουν ό,τι μπορούν, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, αλλά χρειάζεται η χώρα μας μαζί με την Ευρώπη, μάλιστα, να αναζητήσουμε πόρους, διότι το σήμερα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικό αύριο. Μάλιστα. Εάν δηλαδή η Τουρκία συμπεριφερθεί λόγω της μη συμφωνίας με την Ευρώπη κάπως διαφορετικά, κατανοητό, δήμαρχε, μπορεί να αλλάξουν ακόμα. Σωστό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και θα μιλάμε για να μας ενημερώνεις σχετικά και με το προσφυγικό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Να είσαι καλά. Είναι πολύ σοβαρό, όπως λέτε κύριε Βερική. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.